Στιγμές δυσφορίας και αποπνικτικού σκηνικού ζει η Κρήτη τις τελευταίες ημέρες, με θερμοκρασίες που άγγιξαν και τους 46 βαθμούς, ιδίως στα νότια του νησιού. Σήμερα Κυριακή και για τρίτο 24ωρο η Κρήτη παραμένει καμίνη, αφού ο υδράργυρος και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού κινήθηκε μεταξύ των 40 και των 44 βαθμών Κελσίου. Και ενώ το θερμόμετρο δείχνει να έχει τρελαθεί, η μόνη λύση για τους κρητικούς αποτελεί η διέξοδο σε μια παραλία, κάνοντας δροσιστικές βουτιές και πάντα με συνοδεία παγωμένου νερού ή χυμού. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, είναι μια ανάσα δροσιάς σήμερα. Από νωρίς στην παραλία? Από νωρίς. Διέξοδος. Ναι, η καλύτερη, με ωραία παιχνίδια. Έκανε πολύ ζέστη σήμερα. Αφόρητη κατάσταση στην πόλη? Ναι, πολύ ζέστη. Όλη μέρα είμαστε σπίτι. Ζέστη κάνει, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ήρθαμε εδώ να δροσιστούμε, να περάσουμε καλά. Από νωρίς στην παραλία? Από νωρίς, 9 η ώρα. Και θα φτάσει μέχρι αργά? Φαντάζομαι, ναι. Έχουμε και προμήθειες, έχουμε απ' όλα. Η ζέστη πάντως παραμένει αφόρητη και ο υδράργυρος σταθερά κολλημένος σε πολλές περιοχές του νησιού μέχρι και τους 44 βαθμούς. Όπως στο Τιμπάκι και στο Λέντα, στις Μοίρες 43, στην Παλαιόχωρα 42, στην Ιεράπετρα 41 βαθμούς Κελσίου όπως και στα Σφακιά, στη Γέργερη και στην Πρέβελη στους 40 βαθμούς, στο Ρέθυμνο 39 βαθμοί, όπως επίσης και στον Άγιο Νικόλαο αλλά και στην Κάνδανο και το Σπύλι, ενώ στο Ηράκλειο ο υδράργυρος έδειξε 38 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Στην παραλία βρίσκει κάποιος τη δροσιά που δεν βρίσκει στην πόλη, έτσι? Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Από νωρίς εδώ για την... Από νωρίς. Μόνο έτσι αντιμετωπίζετε η ζέστη? Τι να κάνουμε, ήρθαμε εδώ να δροσερέψουμε λίγο. Αφόρητη, πάρα πολύ ζέστη και αναγκαστικά πάμε στις παραλίες να δροσιστούμε λίγο. Θα μείνετε μέχρι αργά? Βέβαια, πρέπει. Τι να κάνουμε, η μέρα το καλεί. Η μέρα είναι τέτοια που πρέπει να απολαύσουμε τη θάλασσα, την δροσιά. Είναι η μόνη διέξοδος? Εντάξει, τι να κάνουμε, και ό,τι μπορεί ο καθένας. Ευχάριστα είναι πάντως τα νέα βάση των νεότερων μετεωρολογικών στοιχείων, αφού από απόψε το βράδυ αλλάζει το σκηνικό. Με τον υδράργυρο αύριο Δευτέρα να πέφτει μέχρι και 10 βαθμούς κάτω, ενώ την Τρίτη θα υποχωρήσει κι άλλο λόγω της ενίσχυσης του Μελτεμνίου στο Αιγαίο, όπου θα δράσει την κατάλληλη στιγμή και θα μας ανακουφίσει. Υπομονή λοιπόν, αφού σύντομα επιστρέφουμε στην κανονικότητα.